Συναντήσει διαζώσει με βουλευτέ και τοπικού φορεί θα πραγματοποιήσουν από αύριο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ροδόπη, προκειμένου να γίνουν όλοι κοινωνοί των τριών μεγάλων προβλημάτων του κτηνοτροφικού κόσμου, όπω μα ανέφερε ο πρόεδρο του Συλλόγου, Αθανάσιο Κοσουτζή, που εξήγησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ξεκινάμε από αύριο πρώτη συνάντηση σε ένα, στα πολιτικά πρόσωπα στου βουλευτέ, μετά ξεκινάμε περιφε, αντιπεριφέρεια στον κύριο Τσαλικίδη, ξεκινάμε στο, στον, αντιπεριφερειάρχη του πρωτογενή τομέα, στον κύριο Γιώργο Ζιμπίδη, και μετά στον περιφερειάρχη. Όχι τηλεδιάσωση, προσωπική συνάντηση το πενταμελέ συμβούλιο των κτηνοτρόφων του νομού. Για να μάθει όλη η πολιτική του τόπου τι προβλήματα κυκλοφορούν στον κτηνοτροφικό τομέα. Στον τελευταίο καιρό, μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε τρία κρούσματα σοβαρά στο οικονομικό πρόβλημα, στο κτηνοτρόφων, δηλαδή από το περσινό Πάσχα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν τρία κρούσματα. Με χωρίς κανένα βοήθημα από το Υπουργείο δεν είμαστε ζητιανοί να ζητάμε λεφτά. Ποια είναι τα κρούσματα αυτά? Προσφορά και ζήτηση. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα ζώα που πρέπει να πουληθούν να φύγουν από το Σταύλο λόγω του, 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 της πανδημίας. Οι έμποροι θέλουν να τα πάρουν τσάμπα, το κοστολόγιο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, λόγω των ζωοτροφών έχουν πάρει 23% πάνω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 42,5 42 ευρώ από το τζίρο κατά ζωικό κεφάλαιο μείον. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος έχει στο, κοσ... στο τζίρο του 42,5 ευρώ λιγότερο ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό μια προβατίνα αν έφτιαχνε τζίρο 100 ευρώ έχει κάνει 68. Σημαίνει ότι έχει χάσει και εκατομμύρια ΦΠΑ το κράτος από την κατάσταση αυτήν. Θέλουμε την άμεση συνάντηση με όλα τα πολιτικά πρόσωπα της περιφέρειας και να ακουστεί αυτή η φωνή του πρωτογενή τομέα στην Αθήνα, στον κύριο Λιβανό. Να ξέρει τι γίνεται στην ακριτική περιοχή που φυλάμε τον τόπο, τι υποφέρουν οι κτηνοτρόφοι και πώς πρέπει να τους βοηθήσει, όχι με ψίχουλα ξαναεπεμβάνω, δεν ζητάμε, δεν είμαστε ζητιάνοι. Δεν υπάρχει κομματική διαμάχη, το κόμμα μας είναι το γάλα και το κρέας.